καλύτερος ταξιτζής. Περιπτεράς, ο καλύτερος. Δηλαδή, αυτό πιστεύω ότι σώζει σε αυτή την τρικυμία που ζούμε. Το να είσαι ο καλύτερος και να εστιάζουμε στο θετικό. Δηλαδή, εδώ μπορεί να σου πούμε να μην μ' αρέσει αυτό. Άμα κάτσω κοιτάξω αυτό, τελείωσε. Τι μ' αρέσει, το 30. Εκεί. Δηλαδή, η προοπτική μας και η οπτική μας να είναι στα ωραία πράγματα. Δεν μπορεί, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει κάτι ωραίο. Παράδειγμα, μου έλεγε μία φίλη μου, θα πω γρήγορα. Ναι. Περπατούσαν δύο τύποι στο κολονάκι κάτω και είχε κάτι σκουπίδια από εδώ και ήταν άνοιξη. Και λέει ο ένας, πω, κοίταξε τι χάλια σκουπίδια είναι αυτά. Και λέω, αχ, τι ωραία που μυρίζουν τα, που ανθίζουν τα λουλούδια. Δηλαδή είναι που κοιτάς. Ας κοιτάμε παιδιά θετικά, στα ωραία. Στα ωραία θέλω να μου κοιτάτε. Πόσο δίκιο έχεις. Ναι. Θα μου πεις αλλάζει γιατί τα σκουπίδια παραμένουν. Αλλάζει όμως. Φυσικά μπορεί να είναι δίπλα σου και να μην τα βλέπεις. Είναι που συγκεντρώνεσαι. Εσύ τι αλλάζεις δηλαδή, τι αποφάσεις μετά από αυτό το καλοκαίρι να αλλάξεις? Να είμαι λίγο πιο γλυκός με τον εαυτό μου, να εμπιστευτώ πιο πολύ τον εαυτό μου σε πράγματα που πριν δεν τον εμπιστευόμουν, να έγινε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα από την τουλάπα μου, από το μυαλό μου, από πράγματα που δεν μου αρέσαν πια. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές επαναλαμβάνεις πράγματα, λες, α, εμένα μου αρέσουν τα γεμιστά. Βεβαίως μου αρέσουν τα γεμιστά, αλλά τώρα πια δεν μου αρέσουν. Μου αρέσουν. Θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξελίσσεται και να ψάχνεται και να βρίσκει τι του αρέσει τώρα, όχι τι έκανε πριν. Άρα ήταν ένα καλοκαίρι που λίγο άλλαξες πολλά πράγματα. Αγάπη, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω, από την τουλάπα, από ανθρώπους γύρω μου, από συνεργάτες. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Το ότι δεν είναι πια η ζωή μαζί μας ήταν μια αφορμή. Φυσικά και ήταν, γιατί χαίρομαι καταρχήν που δίνεις τη δυνατότητα να πω ότι αυτή η γυναίκα που είχα τη τιμή να είναι φίλη μου, αυτός είναι ο εκρηκτικός άνθρωπος. Ξέρω ότι είχατε μια πολύ ζεστή σχέση. Δεν υπήρχε αυτό το πλάσμα και την ήξερες και εσύ. Να στείλω τα φιλιά μου στον κύριο Λικουρέζο και στα παιδιά, γιατί είναι δύσκολο, γιατί έπιανε πολύ χώρο, όπως είπε και μια φίλη μου, η Λεάνη Μακρύ, που την αγαπώ. Η ζωή έπιανε πολύ χώρο, η απουσία είναι τεράστια. Ναι, αλλά είναι οικογένεια. Δηλαδή, είναι οικογένεια. Αλλά οικογένεια για αυτούς. Ένας άνθρωπος που έχει πολλή ενέργεια, λείπει πολύ. Δηλαδή λείπει και κάποιος που δεν έχει, αλλά σκέψου η ζωή που ήταν, έμπαινε και γινόταν χαμός. Σπουδαία γυναίκα, υπέροχη. Και αυτό που λείπει είναι, αυτοί οι άνθρωποι λείπουν γιατί είναι μια γενιά Ελλήνων που είχαν λεβεντιά και οι γυναίκες ακόμα ήταν αντράκια. Δηλαδή μάνα πρώτη, ηθοποιός η καλύτερη, λαμπερό πλάσμα, η γενεοδορία της, και είδες τι γίνεται. Βοηθούσε ανθρώπους χωρίς να το ξέρουν ούτε η οικογένεια αυτών που βοηθούσε. Δεν υπήρχε αυτό το πλάσμα. Και εγώ το μόνο δηλαδή που μπορώ να πω είναι ότι έζησε μια ζωή υπέροχη, αγαπήθηκε. Έφυγε μέσα στην αγάπη και από τον κόσμο και από την οικογένειά της μια χορτάτη ζωή και έφυγε με το κεφάλι ψηλά, όπως εισάξε, και με αξιοπρέπεια και λεβέντικα όπως ήταν. Λεβέντισα. Πολύ. Το κορίτσι μου. Να είναι καλά. Και συλληπιτήρια πάλι σε όλη την οικογένεια. Εννοείται. Είναι αυτές. Εννοείται, αλλά είναι στη ζωή, Φέη μου, όλα. Γι' αυτό και πρέπει, αυτό τι είναι ένα παράδειγμα, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οπότε το τώρα, εδώ, να περνάμε όπου μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε σαν να μην, να μην είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι. Και εγώ για τη μαμά μου θεωρούσα ότι θα είναι εκείνη δεδομένη. Πάπ, σε μια μέρα. Οπότε. Ξαφνικά έγινε. Ναι, σε μια μέρα. Δεν προετοιμάστηκα. Δεν είχε κάτι η γυναίκα, ήταν μια χαρά. Θέλω να σου πω ότι αυτό σε κάνει πιο όριμο και αντί να απογοητεύεσαι. Δυστυχώς τα ξεχνάμε όμως. Πρέπει να τα θυμόμαστε. Οι άνθρωποι ξεχνάμε. Σ' αγαπώ, το ξέρεις. Κοριτσάκι μου. Μου αρέσει να τον ακούω, τα λες ωραία. Δεν ξέρω, πήρε φόρα και λέω. και λέω. Ξαφνικά λοιπόν, ξαφνικά, κάνεις μία αυτοκριτική. Δεν είναι ξαφνικά, Φέη μου. Εγώ δεν σταμάτησα να δουλεύω τα τελευταία χρόνια. Πήγε ασταμάτητα, περιοδία, χειμώνα, καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή εγώ δεν είμαι ούτε φαταούλας, ούτε με ενδιαφέρουν τα λεφτά, να βγάλω λεφτά. Μ' αρέσει αυτό που κάνω και αν σταματήσει να μου αρέσει, να μου δώσει. Θα είσαι δυστυχισμένος. Ναι, είχα πολύ καλές προτάσεις και είπα δεν μπορώ να το κάνω. Ωραία. Να καταλήξω λίγο στη σκέψη μου. Και θα κάνεις κάτι μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνου, θα δούμε και στη συνέχεια έτσι, ένα μικρό απόσπασμα, το οποίο είναι διαφορετικό.
καταρχήν είμαι... Τι εννοώ, ναι. Δηλαδή έχεις μιμήσεις αυτό? Πώς δεν έχω. Α, έχεις και μιμήσεις. Ναι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι θα βγω να κάνω το τραγουδιστή. Όχι, καταρχήν έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να συνεργαστώ με έναν από τους σπουδαίτερους συνθέτες της εποχής μας, τον Γιώργο Θεοφάνου, που είχε γράψει θησαυρούς από τραγούδια. Ισχύει. Μου έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι που είναι και ο τίτλος της παράστασής μας, Έλα, σε στίχους του σπουδαίου Θάνου Παπανικολάου, που τον ευχαριστώ δημόσια για τον υπέροχο στίχο που μας έδωσε. Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Παπάζουγλου, ενορχήστρωση ο Γιώργος Ζαχαρίου, φίλοι αγαπημένοι. Νίκος Δανίκας μου ξαναγράφει μετά από καιρό και ξαναλέω τραγούδια αγαπημένα που είχαμε κάνει παλιά. Γιάννης Ξανθούλης. Πάνος Έξαρχος, ο αγαπημένος μου. Άρα τι θα έχει όλο αυτό? Θα έχει μιμήσεις, σάτιρα, πολιτική, σάτιρα τηλεοπτική. Α, έχει. Πώς δεν έχει? Καταρχήν, δεν με τα εξήγησα σωστά. Αγάπη, θα στα πω εγώ. Για πες. Λοιπόν, καταρχήν έχει, παιδιά. Λοιπόν, οι τηλεθέτες είναι σαν να είμαι στο σπίτι σας τώρα. Λοιπόν, πεθαίνω με οικογενειακές ιστορίες ή όλα αυτά τα τύπου διλήμματα τύπου, λοιπόν. Και ζω, δηλαδή, για αυτές τις στιγμές που λέει η άλλη, ας πούμε, ότι. Είμαι η Μαρία, είμαι δικηγόρος. Δεν μπορώ να δεχτώ την πεθερά μου στο σπίτι. Αρκετά. Δεν μπορώ να χτυπάει το τηλέφωνο ή την πόρτα και να μπουκάρει από το χωριό χωρίς να ειδοποιήσει. Τι είναι το σπίτι, τσίρκο? Μετά βγαίνει ο άλλος και λέει: Εντάξει, Γιώργος, οικοδόμος ετών όσο θέλει. Γιατί μπορεί.